Πού το? Εδώ. Ζητούνται εργάτες από μεγάλη βιομηχανία που να διαθέτουν εξυπνάδα και τιμιότητα. Πληροφορίες, αναξαγόρα 3, τέρμα Καγκιδίκλα. Αυτό είναι. Yeah. Αυτό ρισωθήκαμε. Ό,τι πρέπει για μας. Γιατί και τιμοί είμαστε και έξυπνοι είμαστε. Είμαστε. Τι, έξυπνοι. Καλά βρε Γιώργο μου, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν σου έρχεται έτσι από μέσα σου. Κοίτα, Άγγελε Λευτέρη, κάτι μου έρχεται από μέσα μου, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό η εξυπνάδα, ρε. Άντε, άντε πάμε να φύγουμε. Πάμε να πιάσουμε δουλειά, Γιώργο μου. Πάμε, πάμε. Πάμε. Λοιπόν, κάτσε εσύ εδώ και πάω εγώ μέσα που ξέρω καλύτερα. Μπράβο. Εντάξει. Άντε, καλή επιτυχία, Ελευθερία. Περίμενε εδώ, περίμενε εδώ, εδώ. Μπρος. Χαίρετε, κύριε Διευθυντά. Ήρθα για την αγγελία που βάλατε στην εφημερίδα. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ. Θα σας κάνω πρώτα ένα τεστ νοημοσύνης πριν σας προσλάβω. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό που έχει δέρμα από πάνω, δέρμα από κάτω και στη μέση κορδόνια? Έλα κύριε Διευθυντά, τα παπούτσια. Μπράβο, προσλαμβάνεσαι. Έλα αύριο για δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Διευθυντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πας στο καλό παιδί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Διευθυντά. Στο καλό παιδί μου. Να είστε καλά κύριε Διευθυντά, ευχαριστώ. Τι εντάξει δε. Δεν προσλάβανε. Σούπαρε λεπτοί. Ευγενικός κύριος, πολύ καλός άνθρωπος. Μου έκανε και ένα τόστο νοημοσύνη. Σου έκανε και τόστο. Ναι, πολύ ευγενικός άνθρωπος και πεινάω κιόλας. Μία ερώτηση μόνο μου κάνει. Τι είναι αυτό, λέει, που έχει από πάνω δέρμα, από κάτω δέρμα και στη μέση κορδόνια. Και τι είναι αυτό. Έλα, ρε Γιώργο μου, τα παπούτσια είναι. Α, τόσο εύκολο είναι. Δηλαδή, άμα απαντήσει αυτή την ερώτηση, παίρνει τη δουλειά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πώς το είπες. Από πάνω δέρμα, από κάτω δέρμα και στη μέση κορδόνια. Μπράβο, παπούτσια. Παπούτσια. Από πάνω δέρμα, από κάτω δέρμα πάω, ε. Α, καλή επιτυχία. Από πάνω δέρμα, κάτω δέρμα, μέση κορδόνια, παπούτσια. Εμπρός. Χαίρετε. Ήρθα για την αγγελία που βάλατε στην εφημερίδα. Έλα, πλησίασε, κάτσε. Ευχαριστώ. Να καθίσω. Ωραία. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Τώρα που είμαι ζεστός. Δεν μπορώ. Τι είναι αυτό που έχει μαλλιά, δυο αυτιά, δυο μάτια και ουρά? Έχει και ουρά. Μπορείτε να με βοηθήσετε λιγάκι? Ναι, αυτό το πράγμα γαυγίζει. Γαυγίζει. Κορδόνια έχει? Όχι. Το βρήκα. Παντοφλέ παπούτσα είναι. Κάτσε, χωρίς το παλτό σου, το φουστάρι σου, το κουστούμι μου, το παλ... Γεια σου Μίτσο. Με συγχωρείτε, θα μπορούσα να σας κάνω μία ερώτηση. Οπωσδήποτε. Από πού είστε? Είμαι Έλληνος. Αφού είσαστε Έλληνας, γιατί δεν μιλάτε καθαρά? Πασόψετε η προσφυγιά. Εκεί στο Αλβανία που ήμασταν, δεν μας αφήνανε να μιλάμε. Όλοι μουγκοί ήτανε. Εγώ τη γλίτωσα γιατί παραμίλαγα στον ύπνο μου. Τι κανάλι βλέπετε? Έχουμε μπει σε μεγάλο κανάλι εδώ που ήρθαμε στο Ελλάδα. Όχι, δεν καταλάβατε. Στη τηλεόραση τι κανάλι βλέπετε? Τηλεόραση βλέπουμε εδώ, πολύ ωραία. New Channel βλέπουμε. Σας αρέσει? Οπωσδήποτε. Ας κάνουμε τώρα και καμία δουλειά, μην μας απολύσουν και μπουγκαθούμε πάλι. Έχουμε ένα παράπονο από σένα, Ελευθερία. Παράπονο από μένα? Βεβαίως. Όσο καιρό βρίσκομαι σε αυτό το σπίτι, στο Ζούμπερι που πήγα, δεν έχεις έρθει μία φορά να με δεις. Εντάξει, τον Γιώργο μου, να έρθω. Αλλά είναι δύσκολο να το βρω, Βρίγιο. Όχι, δύσκολο. Έλα, ρε. Κάτι και ο κόσμος να έρθει να φάμε, να πιούμε, να γλεντήσουμε, καλαμπορήσουμε, περάσουμε ωραία.
Λοιπόν, Γιώργο, ναι. Πες μου πού ακριβώς είναι το σπίτι και θα έρθω αύριο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα έρθω αύριο. Οπωσδήποτε. Σίγουρα μιλάς. Για να ξέρω να κανονίσουμε, θα φάμε. Θα έρθω σπίτι. Λοιπόν, θα πάρεις το λεωφορείο και το Ζούμπερι. Θα πας τέρμα. Τέρμα θα κατέβεις, Ζούμπερι. Δεν θα αλλάξεις πεζοδρόμιο, στο ίδιο πεζοδρόμιο. Πρώτο, δεύτερο στενό, δεξιά μέσα. Μόλις μπεις αυτό το στενό θα μετρήσεις τρία στενά, αριστερά είναι Νουφάρο. Από την Νουφάρο θα μετρήσεις άλλα δύο στενά, δεξιά είναι Αλούπι. Μόλις μπεις στην Αλούπι θα μετρήσεις τέσσερα δέντρα. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο δέντρο υπάρχει εκεί πέρα ένα κοπρόσκυλο. Είναι μόνιμα ο σκύλος. Ακριβώς στο σκύλο υπάρχει το πορτάκι, η εξώπορτα δηλαδή του κήπου. Θα την ανοίξεις με τα πόδια, θα έρθεις μέσα, θα χτυπήσεις το κουδούνι με τη μύτη και θα έρθω εγώ να σε ανοίξω. Απλά. Γιώργο, γιατί να ανοίξω την πόρτα με το πόδι, χέρια δεν έχω. Στα χέρια θα κρατάς αυτά που θα θέλεις να φάμε. Τι κάνεις καλέ εδώ, μάγκανο πήγατο, μάγκανο πήγατο. Τι θες μπορεί να κάνω, νερό βγάζω, δεν βλέπεις. Άστα μου, είχα ρίκλει εχθές το βράδυ, δεν κοιμήθηκα καθόλου, ε. Γιατί κούλα μου, είσαι κουνούπια. Δεν μπορείς να είσαι κουνούπια, άκου κουνούπια. Ο άντρας μου, μωρί, ο Λυσάς, δεν μ' άφησε να κοιμηθώ καθόλου, ε. Μη μου πει. Α, το παλιό μπαγάσα, που χαμός έγινε. Το παράκαλε. Έκανα τώρα, αφού σου λέω. Αυτός δεν είναι άντρας, αυτός είναι ηφαίστειο. Ηφαίστειο, ε. Ηφαίστειο. Που ενεργοποιείται όμως κάθε 50 χρόνια. Αχ, τι πάθα. Καλησπέρα, πατριώτη. Καλώς το να. Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Να μου κάνεις δυο, Γιούκα μου, τι θες. Δεν μου λες. Ναι. Από εδώ είσαι. Από εδώ, είμαι ο πρόεδρος του χωριού. Α, ωραία. Δεν μου λες. Ναι. Στο χωριό έχετε μαύρα γελάδια. Όχι, δεν έχουμε, παιδί. Μαύρα τραγιά. Ωμα, να είχαμε και το φάγε δύο ρομακίνες, τόσο χωρίς το. Μαύρα σκυλιά. Όχι. Μαύρα γαϊδούρια. Όπα, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Τότε πάτησα τον παπά του χωριού σας. Απασχολήσω για λίγο. Ευχαριστώ. Λέω, αν σας έδινε ένα χιλιάρι, θα μπορούσατε να σηκώσετε λίγο τη φούστα σας, λίγο πιο πάνω. Ασφαλώς. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Αν σας δώσω 2.000, θα μπορέσετε να σηκώσετε λίγο τη φούστα παραπάνω. Βεβαίως. Μάλιστα. Ορίστε, 2.000. Δεν μου λέτε, αν σας έδινα 5.000, θα μπορούσατε να τη σηκώσετε πιο πάνω ακόμα όσο πιο. Να σας πω κι εγώ κάτι, κύριε. Να μου πείτε. Θα μου δώσετε 10.000 να σας δείξω που έκανα χείριση σχολικό δίτυπο. Βεβαίως, 10.000. Ορίστε. 5, 10. Για. Να, εκεί. Και τώρα, φίλοι τηλεθεατές, η εκπομπή αφιερωμένη στον οδηγό, οδηγώ και σε σκέφτομαι, με τον Ιάσονα Βαλβίδα. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Οδηγώ και σε σκέφτομαι», αφιερωμένη στον οδηγό. Μία ακόμα προσφορά, τον βουλκανιζατέρ, ο Μίτσος. Οι αποστάσεις πλέον έχουν μηδενιστεί. Την απόσταση Ομόνια Πατήσια την κάνει κανείς σήμερα στο συγκλονιστικό χρόνο 5 ώρες, 17 πρώτα και 22 δεύτερα. Ναι, ακούω, παρακαλώ, παρακαλώ. Όπως μας πληροφορούν από τον ατσίρματο συνεργάτες μας, μας πληροφορούν ότι τα φανάρια στην Αθήνα λειτουργούν όλα κανονικά. Ανάβουν όλα τα χρώματα εκτός από το κόκκινο γιατί περνάει περιστρόικα. Και μια και είπα περιστρόικα που σημαίνει ανανέωση, αναδόμηση κτλ. Σας πληροφορώ ότι και οι Έλληνες οδηγοί ανανεώθηκαν στα θέματα οδικής συμπεριφοράς. Αυτό το δήλωσε και ο Γάλλος Υπουργός Συγκοινωνιών, Φρανσουάν Καρμπινατιάν. Σχετικό
Ρεπορτάζ παρακολουθείτε από τον συνεργάτη μας Αθανάσιο Λεβιέ. Ποιος έχει προτεραιότητα θα πω εγώ. Μην μιλάτε. Κύριε Πρόεδρε. Μην μιλάτε. Εγώ κύριε τηλεφωνώ εγώ. Μην μιλάτε, εγώ θα πω. Λοιπόν. Πού. Α, πέπα μπλόμ. Πού, τι θα μπλόμ. Α, πέπα μπλόμ του, τι θα μπλόμ. Πλην μπλόμ. Βγείτε. Εσύ τα φυλάτε. Εξακολουθείτε να βλέπετε νέο τσάνε. Όπως θέλουμε. Συμπληρωματική. Παραγγελία. Άδειξε παρένθεση, κλείσε παρένθεση. Περφή, τι γραφωνιά είναι αυτή που ξέρεις, τι ρυθμός είναι αυτός, παιδάκι, με είσαι τρελάτη. Μίου, είναι ένα τέτοιο σπίτι να σου υπαγορέσω, ε. Με τη γραφωνιά. Φέρθηκε, τι αχρίαστη να είναι. Κάτσε και παίξε τώρα εσύ με την μηχανή και θα σε ξαναδώ, ε. Παιδί, παιδάκι μου. Κάτσε εκεί. Κύριε Κιντά, μπορώ να περάσω. Να περάσει. Ορίστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήθελα να σας απασχολήσω με ένα σοβαρό ζήτημα. Να τα ακούσω. Το ζήτημα της αυξήσεώς μου. Ζητώ αύξηση. Μα είναι δυνατόν να ζητάς αύξηση τέτοια εποχή, δεν τρέπεσαι λίγο. Γιατί, κύριε Διευθυντά, 20 χρόνια έχω στην επιχείρησή σας. Μα τι λες, βρε ανεδέστατε. Ζητάς αύξηση. Γιατί, κύριε Διευθυντά, με έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου στην επιχείρησή σας. Ασπρίσε τα μαλλιά σου στην επιχείρησή μου. Μάλιστα. Α, να τα δω. Έχεις δίκιο, είναι άσπρα. Θα στη δώσω. Την αύξηση. Όχι, την βαφή. Να βάψεις τα μαλλιά σου μαύρα. Είχα δοκιμάσει όλες τις οδοντόκρεμες, αλλά εξακολουθούσα να έχω πρόβλημα. Ώσπου μια μέρα η φιλενάδα μου είχε δίκρυα, μου σύστησε τη νέα οδοντόκρεμα οδόν τηλέ. Από τότε τα δόντια μου πήρανε μια λάμψη. Πήρανε μια ασπράδα. Τα δόντια μου τρίζουν από καθαριότητα. Τα δόντια μου τα κάνει αόρατα. Οδόν τι λέ. Οδόν τι λέ. Και τώρα στην οικονομική συσκευασία του ενός τόν. Οδόν τι λέ. Δείτε και μόνοι σας τη διαφορά. Είμαι ένας πρόσφυγας. Τι συγκρινήσεις. Αχ, μανούλα μου. Είναι η πρώτη μάνα στον Ελλάδα. Τι να σου κάνει η μάνα του, ποτέ μαντράχα ρωτήσεις. Η μάνα του φωνάζει. Καήρετε. Έχετε μοσχαρίσει το κεφάλι. Σας παρακαλώ, μαντάμ, γιατί με κοροϊδεύετε. Αφού βλέπω πως έχετε. Δεν έχετε, δεν έχετε. Με κοροϊδεύει επειδή μαλβανώ, ε. Ρίση, γιατί δεν την εξυπηρετεί τη γυναίκα. Μη κοροϊδεύει. Ποιος είναι κοροϊδεύει, είναι πλάκα, ποιος κοροϊδεύει, κοροϊδεύει τα μούτρα του. Οπωσδήποτε. Σκάζει. Ορίστε μα, θα μας έχεις τρελάνει τώρα. Άκουγε, τι θέλετε, μαντάμ. Ορίστε, τι ζητάει η γυναίκα, μοσχαρίζει κεφάλι και βριζόλι. Πάλι με κοροϊδεύει. Θα σου δώσω καμία μοσχαροκεφαλή, θα την κάνω που πάω στο ξύλο. Ευχαριστώ. Σκάσει. Λοιπόν, είπαμε μια μοσχαροκεφαλή και βριζόλι. Και να μου σπάσετε τα κόκαλα, παρακαλώ. Αυτό αφήστε το επάνω. Περάστε από μέσα για σπάσιμο κόκαλα, σημαίνει ένα από εδώ. Ελάτε, μαντάμ, βοήθησε χοντροκόκαλη, χοντροκόκαλη, για να μην σπάσετε. Σας ένα πακέτο τσιγάρα. Ρε Λευτέρη, Γιώργο! Ρε το Λευτέρα, τι κάνεις ρε! Καλά, ρε πόσο καιρό έχω να σε δω. Να δεις που σε πήρε προχθές το μάτι μου, στο μητέρα ήσουν να μου φαίνεται. Την Τετάρτη. Δεν προλάβα να σου μιλήσω, ναι. Εκεί ήμουν, Γιώργο μου, γέννησε η γυναίκα μου. Και πήρε δικιά μου. Τι έκανε, Γιώργο μου. Κοριτσάκι. Να σου ζήσει, Γιώργο. Ευχαριστώ. Εσύ τι έκανε. Κοριτσάκι. Να σου ζήσει. Δεν μου λες, πόσα πλήρωσες για το τοκετό. Δώσαμε 50.000. 50.000. Καλά, εγώ και τι πλήρωσα 250, Γιώργο. Γιατί εμείς κάναμε απόσυρση τη γιαγιά. Ωραία, παιδί μου, γι' αυτό είναι οι φίλοι. Λοιπόν, σε αφήνω τώρα γιατί έρχεται, έτσι. Θα σε πάω να σου πω αργότερα. Γεια. Γεια σου, Κωστά. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, τι με θες. Σε θέλω. Κάθισε, παρακαλώ. Τι, λέγε, σε ακούω κιόλα. Αυτό που θα σου πω πρέπει να το ακούσει κάτι. Ω, μέχρι ξεσέλα, έχω δουλειά, ρε, Κώστα μου. Λοιπόν, άκουσε με. Σε ακούω. Βέβαια, είναι δύσκολη θέση μου, αλλά θα σου το πω. Και εμένα είναι δύσκολη θέση μου γιατί με περιμένουν στο γραφείο άνθρωποι τώρα, καταλαβαίνει, λέγε.
Λοιπόν, άκουσα να δεις. Χθες το μεσημέρι πήγα στον εθνικό κήπο. Και με φώναξε να μου πεις ότι πήγες στον εθνικό κήπο να ταΐσεις τις πάπιες. Όχι ρε παιδάκι μου, αλλά πώς να το πω. Κοίτα το, λέει. Πες το με δικά σου λόγια, Κωστάκη μου, έλα, γιατί βιάζομαι, σου λέω. Είμαι στον εθνικό κήπο, δίπλα στη λιμνούλα, εκεί πέρα από τις καρέκλες, και βλέπω τη γυναίκα σου αγκαλιά με το Μανώλη να φιλιούνται. Και λοιπόν. Και λοιπόν, δεν σε συγκλώνεις αυτό που σου είπα. Ήρθες δεύτερος. Εγώ είδα τη γυναίκα μου με το Μανώλη προχθές να φιλιέται πάνω στη γέφυρα της λιμνούλας και δεν με πείραξε καθόλου. Είδες το Μανώλη να φιλάει τη γυναίκα σου και δεν το σκότωσες. Χαζός είσαι. Να νευριάσει ο Μανώλης και να πει στη γυναίκα μου ότι τα έχω με τη γυναίκα του. Παλικάρι, πάρ' το 2000 γάλια. Πάρ' το κόβει πολύ προξενικό και το λαιμό σου, ε. Τα γένια κόβει. Τα γένια μόνο να κόψει. Δεν σου είπα να κόψει το λαιμό σου. Είναι πολλά. 2000 πολλά είναι. Φρασίμουλα. Έλα, ρε. Είδα ένα όνειρο, ρε, χθες το βράδυ. Σώμα, ρε. Πολύ ωραίο όνειρο, ρε. Τι όνειρο ήταν. Ήμουνα, λέει, παιδάκι. Και με είχε πιάσει η μανούλα μου από το χέρι και με είχε πάει στο Λούνα Πάρκ, ρε. Σιωπά, ρε, τι είναι, τέτοιο όνειρο, ρε. Μου αγόρασε το μαλλί της γριάς και μετά με έβαλε και στην μπαλαρίνα. Τι λέει, μη μου λες τέτοια πράγματα, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Έλα, ρε. Είδα ότι κέρδισα το Λότο, ήμουνα στο Χίλτον με τη Ορνέλα Μούτι και με τη Ράκερ Γουέλς. Το τι έγινε στο κρεβάτι δεν λέγεται, ε. Ζασίμουλα, είδες τέτοιο όνειρο και δεν μου τηλεφώνησες, ρε. Ποτέ σου τηλεφώνησα, ρε. Σου τηλεφώνησα, αλλά μου είπαν ότι είσαι στο Λούνα Πάρκ στην μπαλαρίνα επάνω. Προχώρα, προχώρα. Κοιμάσαι. Έχουν ξεποδαριαστεί από το πρωί. Θα μας κλείσουν τα μαγαζιά. Ξεποδαριάστηκες. Ούγαρε έρθετε μόνο. Ναι, ενώ εσύ είσαι μικρούλα. Βέβαια. Έχουμε κάποια διαφορά ηλικίας. Να μην το ζητάς αυτό καθόλου. Ορίστε, Μαριά. Βοήθεια! Βοήθεια! Αχ, τα λεφτά μου! Τρέξα τον πιάσεις! Τρέξα να τρέξω, βρε γυναίκα! Βέβαια που να τρέξω, εγώ δεν έχω άντρα, παππού έχω! Βοήθεια! Τι πάθατε, μαντάμ! Αχ, κυρία, στη φυλακά μου ένας αντάκας πήρε την τσάντα μου με τα λεφτά μου, θα λιποδηθείτε! Ηρεμήστε, σας παρακαλώ, ηρεμήστε! Σβήνω, σβήνω, δεν κάνετε! Θα τα βρούμε τα λεφτά, μην κάνετε! Σας παρακαλώ, μην κάνετε! Ηρεμήστε, πέστε μου προς τα που πήγε! Από εδώ! Από εκεί! Όχι, από εδώ πήγε! Από εκεί! Από εδώ ή από εκεί πήγε, πέστε μου το μέλλον να καταλάβω. Αν δεν μου πείτε, πώς θα τον βρούμε. Λοιπόν, για πέστε μου κάτι άλλο. Πέστε μου, σας παρακαλώ, κάτι άλλο. Μήπως συγκρατήσατε τον αριθμό της μοτοσυκλέτας. Ναι, βεβαίως είναι στη φυλακά. Αλλά τα δύο πρώτα νούμερα μόνο. Δεν πειράζει, πέστε μου. Είναι ίδια με την ηλικία της γυναίκας. Για πέστε τα. Όχι! Δεν θα πεις τίποτα, δεν θα πεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε, στη φυλακά μου. Δεν θέλουμε βοήθεια. Θα το πιάσουμε μόνοι μας στον κλέφτη. Να πάτε στο καλό. Όπως αγαπάτε. Να πάτε στο καλό. Σκάσε, σκάσε που θα πεις την ηλικία που σε ξέρω. Α, στη φύλακα. Ένα κουτάκι λάδι, παρακαλώ. Ευχαρίστω. Φωτιά στα Σαββατόβραδα ολόμυθα. Σούπερ είναι. Το βλέπω. Διαβάζω. Βοήθησε να το κουνήσουμε λίγο. Καλέ, γιατί το κουνάς. Το γράφει απάνω. Πριν το βάλετε, κουνήστε το καλά, λέει. Χαίρετε, χαίρετε. Μου φτιάχνετε 99 σουβλάκια. 99. Ναι. Θα τα κάνουμε 100. Δηλαδή, ποιος θα τα φάει. Μιλήσετε νιού Τσιάνελ. Συγγνώμη, θα μπορούσα να σας κάνω μια ερώτηση. Έχεις πει να κάνω ακόμα μία. Τώρα μου την έδωσε, περίμενε. Πολύ ωραία, βλέπω αθλείστε. Είμαι αθλητικός τύπος. Πού να με δείτε όταν τρώω, ε. Να πας στην πλάκα σου. Από το καιρό, φίλε μου, που φτιάξανε καινούργια πισίνα στην γειτονιά μας, παίρνω φόρα από 10 μέτρα ύψος και πέφτω με το κεφάλι μέσα στην πισίνα. Τι λέτε, από 10 μέτρα μέσα στην πισίνα? Από 10 μέτρα και να φανταστείτε, ακόμα νερό δεν βάλανε. Τώρα μας βλέπουν στην τηλεόραση. Βέβαια. Η μάνα μου με βλέπει. Ναι. Ε, πατέρας μου με βλέπει. Βεβαίως. Γιατί δεν ψέματα, ρε, αφού πέθανε, πώς με βλέπει? Και τώρα, αγαπητοί φίλοι του New Channel, μπορείτε να παρακολουθήσετε την τακτική μας εκπομπή «Φάτε μάτια ψ».
Ψάρια. Προς τα πού είναι ο κόσμος, Ροβίτ. Και τώρα, φίλοι τηλεθέτες, μπορείτε να παρακολουθήσετε την τακτική μας εκπομπή «Φάτε μάτια ψάρια» με την Χρυσά Άγρια Δύση. Φίλες μου, γεια σας. Στην περασμένη μας εκπομπή σας είχα δώσει μια γαλλική συνταγή για το πώς να κάνουμε λεμούς μπουκαλιών γιαχνί. Σήμερα θα σας δώσω μια άλλη συνταγή, εξίσου σημαντική και εξίσου γευστική. Η συνταγή μας ονομάζεται αέρας κοπανιστός, που είναι μια πατροπαράδοτη συνταγή που την τρώνε μόνο οι Έλληνες. Είναι πάρα πολύ εύκολη στην εκτέλεσή της και μπορείτε να την κάνετε κι εσείς. Σήμερα την συνταγή μας θα την εκτελέσει ο διάσημος Αλβανός σεφ της μαγειρικής, Ντίνο Κατσαγάνη. Έλα Ντίνο, χαιρέτησε τις φιλενάδες μας. Θα πρέπει να σας πω ότι ο Ντίνο Κατσαγάνη, σαν πολύ μεγάλο σεφ που είναι, πριν ρίξει το κρέας στην κατσαρόλα, το δαγκώνει πρώτα για να δει πόση ώρα θα του πάρει στη βράση. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, πάρτε χαρτί και σημειώστε. Παίρνουμε μια κατσαρόλα φαρδιά και την ακουμπάμε σε ένα οποιοδήποτε επίπεδο βρούμε μπροστά μας. Μετά παίρνουμε μια πυρούνα και μια κουτάλα και την ακουμπάμε δεξιά και αριστερά της κατσαρόλας για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Ετόπιν βάζουμε τα γάντια μας που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση συνταγής αυτής και παίρνουμε το κοτόπουλο στη συνέχεια και το μαδάμε αργά-αργά όπως μαδάει τους μισθωτούς η εφορία. Μετά ρίχνουμε λίγο λάδι στην κατσαρόλα και αν δεν έχουμε λάδι βάζουμε λίγο λίπος και αν δεν έχουμε λίπος βάζουμε λίγο έβρα. Αυτός έχει μπόλικο. Στη συνέχεια σβήνουμε το κοτόπουλό μας με λίγο φρέσκο κρασί που αν δεν έχουμε φρέσκο κρασί βάζουμε λίγο παλαιό κρασά και καλά κρασά. Οπωσδήποτε. Κόβουμε λοιπόν το καρότο μας, σέλινο, γλιστρίδα και μαϊντανό. Αν δεν έχουμε μαϊντανό, βάζουμε τρίτσι. Αυτός πάει με όλα. Στη συνέχεια, τα πιάνουμε όλα όπως είναι και τα ρίχνουμε σε ένα μίξερ να μας τα ταρακουνήσει. Εάν δεν έχουμε μίξερ, τα πάμε στη βουλή να μας τα ταρακουνήσει ο τσαλδάρης. Αφού γίνει όλο αυτό, το βγάζουμε το φαγητό και περιμένουμε να παγώσει και το σερβίρουμε σε κρύο πιάτο, συνοδευόμενο από γαλλικό κρασί, νεμέ, α. Καλή σας όρεξη και από μένα γεια σας και ένα γεια σας από τον κύριο Κατσαγάνη.